Σοκ στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα προκάλεσε η είδηση το προσδόκι του χαμού του 20χρονου φαντάρου σε τροχαίο δυστύχημα κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης. Ο πεζοναύτης Στάθης Κρόκος σκοτώθηκε όταν ο ελπιστριοφόρο που οδηγούσε βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε παρεκείμενη χαράδρα όπου ανατράπηκε, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία. Ο χαμός του άτυχου φαντάρου ήταν σαν μια μαχαιριά στην καρδιά των δικών του ανθρώπων αλλά και των συναδέλφων του. Όλα συνέβησαν στις 5:50 το πρωί της Τρίτης στον παράπλευρο δρόμο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ύψος περιοχής Σικάμινο. Το αμερικανικής κατασκευής ελπιστριοφόρο τύπου Mi-113, το οποίο οδηγούσε ο άτυχος στρατιώτης, συμμετείχε σε φάλαγγα 18 οχημάτων του 575 τάγματος πεζοναυτών, η οποία κινούνταν με κατεύθυνση στον οροπό. Εκεί τα 10 Mi-113 και 8 Jeep τύπου Hammer πρόκειται να φορτωθούν σε αρματαγωγό πλοίο του πολεμικού ναυτικού στο πλαίσιο μιας μεγάλης διαδακλαντικής άσκησης καταιγίδα 2013 που διεξάγεται στο Αιγαίο. Ξαφνικά όμως το όχημα μεταφοράς προσωπικού, το οποίο επέβαιναν ο άτυχος χειριστής και ένας ακόμη φαντάρος, ξέφυγε από την πορεία του με συνέπεια να βγει από τον δρόμο και να πέσει σε χαράδρα. Κατά την πτώση, το ελπιστριοφόρο ανατράπηκε με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού πεζοναύτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άλλος φαντάρος που επέβαινε στο ίδιο όχημα είναι καλά στην υγεία του. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 20χρονος φαντάρος οδηγούσε με τη θηρίδα του οδηγού ανοιχτή και το κεφάλι έξω από το όχημα, όπως δηλαδή προβλέπεται από τους στρατιωτικούς κανονισμούς για την κίνηση των ελπιστριοφόρων που συμμετέχουν στη στρατιωτική φάλαγγα. Συνεπώς, όταν το Mi-113 ανατράπηκε, το άτυχο παλικάρι βρέθηκε έξω από το βαρύ όχημα και καταπλακώθηκε από αυτό. Το ρατσιστικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η Χρυσή Αυγή συμπίπτει με την παλαιότερη πρόταση Σαμαρά για ιδιώνυμο στα εγκλήματα των μεταναστών. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2012, σύμφωνα με δημοσιεύματα, με εντολή του κυρίου Σαμαρά, προωθείται νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, όταν οι παράνομοι μετανάστες διαπράττουν οποιαδήποτε αδίκημα, η παράνομη είσοδο τους στη χώρα θα εκλαμβάνεται ως επιβαρυντική περίσταση. Και στις 4 Ιουνίου του 2013, η Χρυσή Αυγή καταθέτει πρόταση νόμου με δύο άρθρα, όπου στο πρώτο άρθρο ορίζει ότι η ιδιότητα μετανάστη αποτελεί επιβαρυντική περίσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι η πρόταση Χρυσής Αυγής είχε ως εξής. Όποιος ευρισκόμενος παράνομα σε ελληνικό έδαφος ή έχοντας εισέλθει σε αυτό χωρίς νόμιμες διατυπώσεις, ασχέτως εάν μεταγενέστερα απέκτησε με οποιονδήποτε τρόπο καθεστώς νόμιμης παραμονής, τελέσει με δόλο πλη μέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών, τιμωρείται για μονή στη συμμετοχή του με αυτή την πράξη με κάθερξη. Σε περίπτωση που διαπράξει κακούργημα, τιμωρείται για μονή στη συμμετοχή του σε αυτή την πράξη με κάθερξη τουλάχιστον 10 ετών. Μπορεί για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τα χαράτσια και οι φόροι να πέφτουν βροχή, η κυβέρνηση όμως και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουν την ευνοϊκή μεταχείριση του εφοπλιστικού κλάδου παρά τις συνεχείς αποκαλύψεις για φοροαποφυγή. Συγκλονιστικά είναι τα όσα αποκαλύπτει το περιοδικό Επίκαιρα για το πάρτι εκατομμυρίων σε βάρος δημοσίου. Με την ανοχή ή την ωφέλεια του κράτους, ορισμένοι εφοπλιστές του γλυκού νερού γλίτωναν δισεκατομμύρια με ένα πολύ απλό κόλπο. Δήλωναν στην εφορία πλειοκτήτες, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με τη θάλασσα. Ήδη το ΣΔΟΕ έχει στοχοποιήσει 500 ναυτιλιακούς πράκτορες και ναυτιλομεσίτες, ενώ άλλοι τόσοι καλούνται από τη ΔΟΗ. Αυτή τη στιγμή είναι υπό παρακολούθηση πάνω από 300 εύποροι συμπολίτες μας με τα στοιχεία να είναι καταληκτικά. Σύμφωνα με αυτά, σχεδόν μία στις δύο ναυτιλιακές που είχαν ιδρυθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια ήταν μαϊμού. Ο λόγος, για να παίρνουν το περίφημο ροζ χαρτάκι εισαγωγής ναυτιλιακού συναλλάγματος με το οποίο εξασφάλιζαν φορολογική ασυλία. Δηλαδή, αντί για 45% πλήρωναν μόνο 5%. Επίσης, έκαναν τις βόλτες με τα πολυτελικότερά τους, έχοντας εξασφαλίσει απαλλαγή από δασμούς και ΦΠΑ στην αγορά των σκαφών τους. Σύμφωνα με το περιοδικό, έχουν κληθεί σε όλη την Ελλάδα αρκετοί εφοπλιστές, μεταξύ των οποίων βιομήχανοι, μεγαλογιατροί, καλλιτέχνες αλλά και πολιτικοί. Οι έφοροι τους ζητούν τώρα να προσκομίσουν στοιχεία, αν δηλαδή έχουν κάνει εισαγωγή συναλλάγματος, ο έφορος ζητεί να μάθει από ποιους πελάτες και ποια δρομολόγια πληρώθηκαν. Σε καταγγελίες σύρων προσφύγων κατά των ελληνικών αρχών για παρεμπόδιση ή ασφαλούς εισόδους στη χώρα και για απόθεσή τους με συχνά μοιραίο αποτέλεσμα, αναφέρεται ρεπορτάζ τηλεοπτικής εκπομπής του BBC. Κάτοικος του μαγικού χωριού Σιδηρό στον Εύρο δείχνει 400 τάφους, στους οποίους έχουν θαυτεί άνθρωποι που πνίγηκαν προσπαθώντας να διασχίσουν τον ποταμό από την Τουρκία στην Ελλάδα. Όπως σημειώνεται εσχάτως, μεγάλο ποσοστό αυτών που επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι είναι Σύριοι πρόσφυγες που προσπαθούν να γλιτώσουν από την ένοπλη σύραξη στην πατρίδα τους. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, υπολογίζεται ότι κάθε μέρα 7.000 κάτοικοι της Συρίας παίρνουν τα σύνορα προς την Τουρκία. Μεταξύ αυτών που συνέχεια τολμούν να περάσουν το ελληνικό έδαφος ήταν και η Σάλβα Ελ Ρατζό, η οποία περιγράφει στο BBC πώς οι ελληνικές αρχές χώρισαν τα μέλη της οικογένειάς τους όταν έφτασαν για πρώτη φορά με βάρκα στην ελληνική όχθη του Εύρου και τους υποχρέωσαν να επιστρέψουν με φουσκωτό από την ίδια επικίνδυνη διαδρομή πίσω στην Τουρκία. Περιγράφει χρήση βίας από Έλληνες αστυνομικούς, όπως μεταξύ άλλων ξυλοδαρμό ηλικιωμένης γυναίκας και απειλή με πιστόλι κατά του γιού της που διαμαρτυρήθηκε. Το BBC επισημαίνει ότι η ελληνική αστυνομία έχει απορρίψει ισχυρισμούς περί επαναπροώθησης μεταναστών προσφύγων μέσω της επικίνδυνης διαδρομής του Εύρου, κάτι που επαναλαμβάνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε θέματα μετανάστευσης, Εμμανουήλ Κατραδάκης.